Από κάπου έχει φύγει. Τι λες ρε φίλε. Έλα εδώ. Οι ψαράδες το να δουν φάλαινες, δελφίνια, φώκες ή οποιοδήποτε άλλο ζώο της θάλασσας στην επιφάνεια του νερού να κολυμπάει είναι συνηθισμένο. Αλλά το να δουν ένα σκύλο να κολυμπά μεσοπέλαγα είναι πρωτοφανές. Ο τυχερός από ό,τι αποδείχτηκε σκυλάκος εντοπίστηκε από τον αλιέα Απόστολο Μιλωνάκη να προσπαθεί να φτάσει σε μια στεριά, αλλά ήταν μεσοπέλαγα του Ρεθύμνου. Ο ίδιος όπως περιγράφει στο βίντεο που έχει ανεβάσει στο διαδίκτυο, στην αρχή νόμιζε ότι έβλεπε μπροστά του μια φώκια. Ο πανέμορφος αλλά φανερά ταλαιπωρημένος ράτσα σέτερ σκύλος πρέπει να κολυμπούσε για ώρες και ήταν εξαντλημένος και σοκαρισμένος που πάλευε για να πατήσουν τα πόδια του και πάλι σε μια στεριά με τον κύριο Μιλωνάκη να είναι ο σωτήρας του. Κοίτα που γίναμε και φίλοι ρε. Σ' αρέσει εδώ. Έλα, σε λίγο θα φτάσουμε. Μετά από πολλά χάδια πάνω στο κανό, ο κύριος Μιλωνάκης μετέφερε στον κτηνίατρο τον σκύλο που του παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Παράλληλα, ο γιατρός εντόπισε τους ιδιοκτήτες από το μικροτσίπ του σκύλου. Γίνεται όχι δεν αγορηθεί, αλλά ο σκύλος είχε τσίπ. Ήρθε ιδιοκτήτης, τέλος πάντων, μιλήσαμε στο κτηνίατριο όλα αυτά, ήταν πολύ γνωστοί όλοι. Μεταξύ τους και μεταξύ μου. Αν και ο σωτήρας του ήθελε να κρατήσει τον τετράποδο ναυαγό, ο οποίος σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη πήγε για βόλτα στη θάλασσα και αποπροσανατολίστηκε όταν μπήκε για κολύμπι, περιορίστηκε ο κύριος Μιλωνάκης στο να τον επισκέπτεται μία φορά την εβδομάδα. Τελείωσε έτσι ας πούμε αυτή η περιπέτεια. Και η αλήθεια είναι τον αγάπησα.